Χαίρετε. Μια από τις επιστολές της παλαιές, προ ενός έτους περίπου, οι οποίες γίνονται vlog. Η φίλη έχει βάλει μόνη της τον τίτλο «Η σημαντική αξία της προστασίας του εαυτού μας και τοποθέτηση σαφών ορίων, η κατολίστηση και η συνεξάρτηση». Αυτή η φίλη είναι μια γυναίκα διαζευγμένη γύρω στα 50 η οποία πέρασε πολλές δυσκολίες μέσα στο γάμο της, είχε και θέματα υγείας διάφορα κλπ. Κατάφερε όμως να χωρίσει. Ο γάμος της ήταν κακοπιτικός. Όταν σηκώθηκε στα πόδια της, λέει, πήρε διαζύγιο. Από ελέφαντας γράφει που είχα γίνει γιατί έτρωγα για να μην σκέφτομαι γίνα μοντέλο όπως πριν. Δηλαδή το βάρος που είχε αποκτήσει λόγω του συναισθηματικού φαγητού το έδιωξε και έγινα μία δύνατη και μοντέρνα γυναικεία παρουσία. Σε όλε τι γυ... ηλικίε οι γυναίκε μπορεί να είναι όμορφε. Έχουμε δει πολλέ γυναίκε μέσα του γάμου του να είναι δυστυχεί και αδύνατε μπορεί να είναι. Μπορεί να μην έχουν βάλει βάρο, να μην έχουν παχύνει στο γάμο του, αλλά βλέπουμε έτσι μια θλίψη στα μάτια του. Και όταν τι βλέπουμε μετά, όταν αποτινάξουν το ζυγό από πάνω του, τι βλέπουμε να είναι χαρούμενε και να είναι καλά. Σε αυτή τη φάση ήθελα να ερωτευτώ, λέει, και μπήκε αυτό ο τύπο στη ζωή. Ενώ από την αρχή του εξήγησε ότι δεν κάνω εφήμερε σχέσει, μια χαρά το πήρε το γράμμα. Και λέει την ιστορία ότι αυτός ήταν παντρεμένος, της παρουσιάστηκε ότι ο γάμος του ήταν τελειωμένος, ότι ήταν θέμα χρόνου να πάρει διαζύγιο, αυτή του είπε ότι δεν θέλει να κάνει σχέση με κάποιον που είναι παντρεμένος και θέλει να δει διαζύγιο προτού τον αφήσει να μετακομίσει μαζί της και να συνεργαστούν και επαγγελματικά γιατί συνεργάστηκαν και επαγγελματικά. Η ίδια του γυναίκα λέει την έπαιρνε τηλέφωνο και τη έλεγε: Άστο να μείνει σπίτι σου, γιατί δεν το θέλουμε μέσα στο σπίτι. Τελειώσαμε καλά, σου λέει: Θα βγάλουμε το διαζύγιο. Τον πήγε στο σπίτι, τη έκανα μαζί και δουλειέ. Λέει ότι τον τάιζε, τον πότιζε, τον πήγε στου γιατρού, έδωσε πόσε χιλιάδε ευρώ να του αγοράσει καρταρόμπα. Γενικώ τον, τον έστησε ξανά. Λέει ότι είχε θέματα υγεία και πρέπει να πάει στον ένα γιατρό, στον άλλο γιατρό, στον παλάρλο γιατρό. Τα πάντα, έγινε τα πάντα για αυτόν αυτή η γυναίκα. Και μετά που κάθισα μαζί κάποια χρόνια και είχαν και εργασία μαζί και ζούσα μαζί, θυμήθηκε η γυναίκα του ότι θέλει τον άνδρα τη, ότι είναι απατημένη σύζυγος, τον έπιασε και πήγα μαζί σε έναν ιερέα να εξομολογηθούν και αυτό τη είπε εγώ θα κάνω το σωστό και θα πω πίσω στη γυναίκα μου και δεν θα πάρω διαζύγιο από τη γυναίκα μου γιατί μου είπε ο πνευματικό μου να μην χωρίσω, αυτά τη είχε πει, δεν ξέρουμε τι του είχε πει ακριβώ ο πνευματικός του, ότι ήμασταν εκεί για να ξέρουμε. Και χώρισε από αυτήν, πήγε πίσω στη γυναίκα του και εκ των υστέρων της, την ενημέρωσε ο δικηγόρος της ότι αυτό το ζευγάρι είχε ιστορικό. Είχαν μία προηγούμενη περίπτωση, δέκα χρόνια πριν, στην οποία αυτός τα είχε φτιάξει πάλι με μία γυναίκα που ήταν καλά οικονομικά, της έφαγε λέει μέχρι 50.000 ευρώ, λέει είπε αυτή το προηγούμενο θύμα στο δικηγόρο της κοπέλας αυτής, και πάλι είχαν παίξει το παιχνιδάκι με τη γυναίκα του, ότι είναι χωρισμένη, ότι είναι λίγο πριν το διαζύγιο. Και μάλιστα ήταν και φίλοι με τη γυναίκα του. Η γυναίκα του την είχε προσεγγίσει πρώτα, και αφού της έφαγε περίπου 50.000 ευρώ, ξανάρχισε πάλι την ιστορία. Εγώ θα πω πίσω στη γυναίκα μου και έκοψε παντελώ από εκεί. Και μάλιστα λέει ότι έχει, εξαφανίστηκε, έγινε καπνό, ούτε ήρθε να κλείσει τι εκκρεμότητε του. Εγώ όταν, όταν τελείωσε το story αυτό, λέει η φίλη, εγώ έπεσα στα πατώματα γιατί δεν έβλεπα την παθολογία μου. Καλά έκανε εκείνη η μακριά μου. Άριστα, γλιτώσε! Εξάλλου ήταν απόλυτα κατανοητό ότι δεν θα ήμουν το τρίτο πρόσωπο να τρώω τα σκουπίδια τη άλλη πλευρά. Όμω είχα συνεξαρτηθεί. Γιατί να βλέπω το λίγο πολύ, Γιατί να βλέπω το όμορφο άσχημο. Ξεκίνησε μια φίλη να μου μιλά με αλήθειε για αυτό το πρόσωπο, ότι με εκμεταλλεύτηκε, με κακοποίησε, με πρόσβαλε και δεν ήθελα να ακούσω. Έλεγα καλά λόγια, έτσι είναι συνεξαρτημένοι. Λένε καλά λόγια για του θίδε του. Χάρη σε αυτήν τη φίλη μου, κατάφερα να ξεσκίσω του ιστού που με συνέδεα με το θήτη μου. Πολύ καλή φίλη, μπράβο. Η εντυμότητα και το θάρρο τη μου έβγαλε το προσωπείο που είχε κολλήσει με παραμορφωτικέ διόπτρε. Είχα συνεξαρτηθεί, επειδή είμαι δυναμική και η δυσκολία τη ζωή με έχει κάνει γρανιτένια, δεν άφηνε του άλλου γύρω μου να βλέπουν ότι είχα συνεξαρτηθεί. Συνεξάρτηση μπορεί να πάθουμε και οι πιο δυνατέ γυναίκε και οι πιο δυνατοί άνδρε. Τώρα είμαι καλά. Δεν θέλω να γυρίσει. Τον έχω συγχωρήσει. Τον συγχώρησε για να είσαι εσύ καλά, όχι γιατί τον θε πίσω. Ο χρόνο δίνει όλε τι απαραίτητε απαντήσει χωρί να του ζητήσει. Γύρισε στη γυναίκα του που αποκαλούσε αυτή, δεν έλεγε καν το όνομα τη, έλεγε αυτή και ήταν τελειωμένα όλα και καλά. Κάθεσε άνεργο και άφραγκο και στη βολεμένη γωνία του σπιτιού του να εργάζεται αυτή και να τον ταΐζει. Φυσικά στα 35 χρόνια κοινή πορεία, στο κέρα το κέρατο είναι αμοιβαίο και αποδεχτώ μεταξύ του με κωδικό σιωπή. Πρόβλημά του! Σε εμά να μην φορτώνονται. Στο καλό να είναι λε, καλοπορευμένη. Ξαναξεκίνησα από το μηδέν μόνιμο, αφού έχω επομιστεί όλο το ψυχικό και οικονομικό κόστο αυτή τη ιστορία. Ξαναστήθη καλά με υγεία ψυχική και σωματική τώρα, πατάω στα δυο μου πόδια και στη δύναμή μου. Πηγαίνω πολύ καλά, ζω φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής. Έχω δραστηριότητες και το μυαλό έχει ξεκολλήσει. Μπράβο αγάπη μου. Το πολύ που έβλεπα και ήταν λίγο, ήταν σαν μια γέφυρα που ήταν υπερκοστολογημένη και χρησιμοποιήθηκε τη συγκεκριμένη στιγμή έστω και με ψεύτικα σαθρά θεμέλια και στοιχεία. Το είχε ανάγκη εκείνη την περίοδο και γι' αυτό συνεξαρτήθηκες. Τα παιδιά μου είναι μια χαρά, είναι τέλεια, προοδεύουν μακριά μου, σπουδάζοντα και αριστεύουν. Μπράβο. Έχω επικορικό ρόλο να είμαι διακριτικά, μου ζητήσουν τη βοήθεια την παρουσία μου. Έτσι πρέπει να είναι γονιό. Διακριτικά και από απόσταση. Αφήνουμε τα παιδιά μα να ζήσουν τη δική του ζωή. Η δουλειά μου αναπτύσσεται, μπράβο αγαπή μου. Και η υπέροχη φίλη μου που μου κράτησε το χέρι και δεν το άφησε μέχρι να με βγάλει από το τούνελ είναι στην καρδιά μου και τη εύχομαι όλα τα καλά. Τη ευχόμαστε κι εμεί. Συνειδητοποίησα ότι δεν είχα σαφή ξεκάθαρα όρια και επέτρεψα την κακοποίηση. Επίση, το κατρακύλισμα από το συγκεκριμένο άτομο έπαθα συνεξάρτηση. Έπιασα αυτό να στηρίξει εμένα και όταν τράβηξε το χαλί μου ραμμένη μαζί του. Σε ευχαριστώ πολύ για όλα που ασχολείσαι μαζί μα. Σου εύχομαι οικογενειακή και προσωπική ευτυχία και ευημερία. Με σεβασμό και εκτίμηση και καλά Χριστούγεννα περσινά. Πέρασαν τα Χριστούγεννα τα περσινά. Θα πάρω τι ευχέ για τα φετινά Χριστούγεννα. Θα σου πω ότι για την οικογενειακή προσωπική ευτυχία και ευημερία που ευχήθηκες, έπιασε η ευχή σου. Μ? Γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι το καλύτερο για μα. Όταν είμαστε μέσα σε μια κατάσταση και είμαστε συνεξαρτώμενοι, είμαστε συνεξαρτημένοι, νομίζουμε ότι η προσωπική και η οικογενειακή ευτυχία είναι να είμαστε με έναν άνθρωπο ο οποίο είναι λίγο, αλλά στα μάτια μα φαίνεται πολύ. Και μου ζήτησε να κάνω αυτό το vlog για να τονίσω πόσο σημαντικό πράγμα είναι να προστατεύουμε τον εαυτό μας, να βάζουμε σαφή όρια και να μην αφήνουμε τον εαυτό μας να κατρακυλήσει προς τη συνεξάρτηση. Φιλενάδα, επειδή ξέρω την ιστορία σου, μου είχε στείλει και παλιά mail και είχαμε κάνει και μια εκπομπή παλιότερα, αλλά επειδή έφτασε και έστειλε το mail αυτό το Δεκέμβριο του 2019, μπήκε μέσα στα mail που έπρεπε να γίνουν. Λοιπόν, άκου να δεις. Οι γυναίκε που έχουν περάσει δύσκολα και οι άντρε που έχουν περάσει δύσκολα, οι άνθρωποι που έχουμε περάσει δύσκολα, που έχουμε βασανιστεί, που έχουμε τσαλακωθεί, που έχουμε ζήσει ολόκληρε δεκαετίε τη ζωή μα μυστικοί και πεινασμένοι από αγάπη, φροντίδα, στοργή και προσοχή, είναι εύκολο να πέσουμε θύματα απαταιώνων των σχέσεων. Πάρα πολύ εύκολο. Δεν είμαστε βλάκες, δεν είμαστε ανόητοι, δεν είμαστε ηλίθοι όταν πέφτουμε θύματα απαταιώνων των σχέσεων. Απλώς είμαστε διψασμένοι για αγάπη, για στοργή, για αποδοχή. Όπως αυτό το ζευγάρι που σου την έχει φέρει εσένα, υπάρχουν και άλλα ζευγάρια και υπάρχουν και άνθρωποι που λειτουργούν μόνοι τους από σαπατεώνες σχέσεων. Απατεώνα σχέσεων είναι κάποιο ο οποίος δείχνει ή λέει ότι σε αγαπάει και ότι θέλει να είναι μαζί σου και ότι είναι ερωτευμένο και ότι έχει καλή γνώμη για σένα κλπ. Ενώ στην πραγματικότητα Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να συνδεθεί μαζί σου προκειμένου να αποσπάσει χρήματα. Και συνήθως χρήματα. Κάποιοι άλλοι να αποσπάσουν στέγη ή όπως αυτός γκαρταρόμπα, ε, ιατρική νοσηλεία, περιπέτεια, ε, περιποίηση κλπ. Κλ. Δεν είσαι μόνη σου. Πολλές αξιόλογες γυναίκες, οι οποίες με χίλια μύρια βάσανα κατάφεραν να σταθούν στα πόδια τους, να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους να ξαναγεννηθούν από τις τάχτες τους, να μπορέσουν να κτίσουν τη δουλειά τους, τη ζωή τους, τη σχέση τους με τα παιδιά τους, τη σχέση τους με τον κόσμο μετά από ένα κακοποιητικό γάμο και ένα διαζύγιο, βρέθηκαν να γίνονται αρρωγοί τέτοιων τύπων οι οποίοι είναι απατεώνες. Δεν είσαι μόνη σου, το ξαναλέω. Δεν είσαι μόνη σου, δεν είσαι μόνη σου, δεν είσαι μόνη σου. Υπάρχουν πάρα πολλέ γυναίκε που έχουν πάθει αυτό το πράγμα. Χρειάζεται, όπως είπες και εσύ, να, να προστατεύουμε τον εαυτό μας και να βάζουμε σαφή όρια. Χρειάζεται να έχουμε γνώση, γνώση και τέτοιων ιστοριών όπως τη δική σου, γι' αυτό κάνω και το βλόγκο. Ότι μπορεί κάποιος που μας πλησιάζει και παρουσιάζεται ως ένας που είναι διατεθειμένος να μας αγαπήσει και είναι ερωτευμένο μαζί μας, αλλά έχει και κάποιες εκκρεμότητες, δεν έχει πάρει διαζύγιο ακόμη, έχει το ένα, έχει το άλλο. Μπορεί να μην είναι ο πρίγκιπας πάνω στο άσπρο άλογο που τον βλέπουμε, αλλά να είναι ένας φοβιτσιάρικος επικίνδυνος απαταιών. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Από τη στιγμή που αυτό είχε έρθει κοντά σου και η γυναίκα του σε πήρε τηλέφωνο να σου πει πάρ' τον σπίτι σου γιατί δεν τον αντέχω άλλο εδώ στο σπίτι, κανονικά θα έπρεπε να τους στείλει και τους δυο να πάνε στο καλό. Πάνε όπου θέλουν, στους παπάδες να εξομολογούν όπου θέλουν να πάνε. Δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά. Δεν είναι normal πράγματα αυτά να σε παίρνει τηλέφωνο ή και καλά ενδιαστάσει σύζυγο το και το λέει πάρ το σπίτι σου. Κάτι παίζει εκεί. Δεν σε κατηγορώ ότι το κάνει, ότι είσαι ε, ε αφελή. Εκ των και όλοι κάνουμε του έξυπνου. Και εγώ εκ των μπορώ να σου πω Α, τώρα που ξέρουμε την εξέλιξη τη ιστορία και ξέρουμε που κατέληξε, σου πω Α, δεν ήταν καλό σημάδι. Μπορεί και τότε αν με ρωτούσε και εμένα, σου έλεγα Δεν ξέρω. Και μπορεί να ήταν και καλό και κακό, αλλά φαίνεται πως δεν είναι καλό. Επίση, γιατί να ξεκινούμε σχέση με έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν μπορεί να υπάρξει αυθύπαρκτος. Κυρία μου, θες να χωρίσεις από τη γυναίκα σου, χώρισε, επιβίωσε μόνο σου οικονομικά, πρακτικά, ψυχικά, συναισθηματικά, κοινωνικά, με όλους τους τρόπους και μετά, άμα μείνεις ένα χρόνο μόνος σου για παράδειγμα, βλέπουμε όχι να χρειάζεσαι να σε εντύσω, να σε ταΐσω, να σε ποτίσω, να σε γιατροπορέψω, να σε αναστήσω, να σου ανοίξω δουλειά. Γιατί, για να έχω άνδρα και να έχω ψευδές έρωτος και να βλέπω το λίγο πολύ και μετά που θα σε χωρίσει ένα τέτοιο, θα σε χωρίσει κιόλας ένα τέτοιο, δεν χωρίσει εσύ. Όταν πλέον θα σε ξεζουμίσει, όταν πλέον θα πάρει από σένα ότι ήταν να πάρει οικονομικό, συναισθηματικό, πρακτικό και όταν πλέον, πλέον, εσύ αρχίζεις να θυμώνεις και λίγο για την κατάσταση γιατί αρχίζουν και ανοίγουν τα μάτια σου και βλέπεις την εκμετάλλευση και νιώθεις την τοξικότητα που έρχεται από τον άνθρωπο που έχει βάλει στις φτερούγες σου τότε θα σηκωθεί να φύγει γιατί σου λέει δεν έχω να κερδίσω κάτι άλλο πέραν τούτο από αυτή. έχω πάρει και χρήματα και χερούχα και γιατρού και από όλα και καλοπέραση και έφαγα και κοιμήθηκα και ξεκουράστηκα και πασά έγινε μια χαρά είμαι. Πάω αλλού τώρα. Πάω πίσω στη γυναίκα μου. Ή πάω κάπου αλλού. Και αυτοί οι τύποι δείχνουν και η πραγματική είναι, και η πραγματικά είναι μετά που θα σε χωρίσουν. Δηλαδή, αν δει την πορεία του μετά αυτό που είπε, πήγε στη γωνία να κάθεται εκεί πέρα άνεργο, να τον ταζει η γυναίκα του και να είναι βολεμένο εκεί πέρα. Λοιπόν, τι μαθήματα μπορούμε να πάρουμε κι εμεί και εσύ από αυτή την ιστορία. Πρώτα απ' όλα, εξετάζουμε πολύ καλά το ποιόν ενός καινούριου ανθρώπου που γνωρίζουμε. Δεν ακούμε μόνο όσα μας λέει αυτός για εκείνον, αλλά ρωτούμε και μαθαίνουμε. Όπως ο δικηγόρος σου έμαθε εκ των υστέρων ότι αυτός ο άνθρωπος είχε ξεγελάσει μια άλλη γυναίκα και της έφαγε μέχρι 50.000 ευρώ όπως γράφεις, θα μπορούσε να ρωτήσεις να μάθεις... Δεν ξέρω αν θα το μάθαινε αυτό ακριβώ, αλλά θα μπορούσε να είσαι λίγο πιο καχύποπτη και να έκανε μια διερεύνηση γύρω από αυτό το πρόσωπο. Στην Αμερική, λέει, κάνουν credit check, ή background check. Όταν πα σε ένα, σε ένα interview, σε μια συνέντευξη για δουλειά, κάνουν ένα έλεγχο τη οικονομική σου κατάσταση, αν έχει χρέη, αν έχει ξεγελάσει ανθρώπου κτλ. Και ένα, ένα έλεγχο τη ποιότητά σου, background check, αν έχει κάποιε καταδίκες εις βάρος σου ή πώ έχει λειτουργήσει προηγουμένω. Αυτό πρέπει να το κάνουμε και στι σχέσει μα. Ναι, ακούγεται κακό. Ναι, ακούγεται ότι είναι. Δεν ξέρω πώ ακούγεται. Ότι μπορεί να είναι πολύ ψυχρό και υπολογιστικό. Αλλά ναι, ρωτάμε να μάθουμε. Μα πλησιάζει ένα άνθρωπο. Μπορεί να μην είναι από την ίδια πόλη που είμαστε εμεί. Μπορεί να είναι από άλλη πόλη. Ζητάμε συστατικέ επιστολέ. Όχι ίσω από τον ίδιο, αλλά από ανθρώπου που μπορεί να τον γνωρίζουν. Ρωτάμε να μάθουμε. Επίση είμαστε επιφυλακτικοί, στην αρχή μια γνωριμία, προτού δοθούμε συναισθηματικά. Σκεφτόμαστε, έχω απέναντι με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίο μου λέει αυτά τα, δε, τα πράγματα, αυτά τα πράγματα που μου λέει φαίνονται απίστευτα. Μήπω όντω είναι απίστευτα, Μήπω λέει ψέματα, Μήπω τα παρουσιάζει διαφορετικά από τι είναι. Και επίση, γιατί γαμπρίζει ένα που δεν έχει να φάει και έχει τρυπ, τρυπημένα σόβρακα. Με ποιο δικαίωμα γαμπρίζει. Δεν εννοώ ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν χρήματα δεν έχουν δικαίωμα στο φλερτ. Αλλά γιατί πλησιάζει μια γυναίκα που έχει καλύτερη οικονομική κατάσταση από εσένα, τη λε τα προβλήματά σου με τη γυναίκα σου με την οποία δεν έχει χωρίσει, και η οποία η γυναίκα του δούλευε και τον τάιζε και τον πόντιζε προφανώ και μέχρι τότε. Γιατί. Μήπω το κάνει για να τακτοποιηθεί οικονομικά, ερωτήματα. Δεν λέω ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν μια άσχημη οικονομική κατάσταση θα κάνουν σχέσει συμφέροντο. Δεν είναι αυτό που λέω. Αλλά ο ένα, ο συγκεκριμένο που έρχεται να μα φλεφτάρει εμά και έρχεται να διεκδικήσει χώρο στη ζωή μα, δικαιούμαστε να τον ελέγξουμε και να του κάνουμε και στα μούτρα του αυτά τα ερωτήματα και να δούμε πώ θα απαντήσει. Προσέξτε, γιατί πολλέ φορέ, άμα ρωτήσει κάποιο πατέρα, σχέδιο, γιατί θέλει να είσαι μαζί μου, Παίζει ρόλο, για παράδειγμα, ότι είσαι δύσκολα οικονομικά και θεωρεί ότι θα είσαι καλύτερα οικονομικά μαζί μου. Η αντίδρασή του μπορεί να είναι Με προσβάλλει και δεν νιώθω καλά. Και διάφορες τέτοιες, διάφορε τέτοιες επικλήσεις στο συνέστημα, οι οποίες στην πραγματικότητα να είναι καπνό στα μάτια. Άρα, προστατεύουμε τον εαυτό μας, βάζουμε τον εαυτό μας προτεραιότητα, βάζουμε όρια. Δεν δεχόμαστε, για παράδειγμα, να ταΐζουμε και να ποτίζουμε κανέναν. 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 Είμαστε υποχρεωμένοι να ταΐσουμε και να ποτίσουμε τα ανήλικα παιδιά μας. Θα κάνουμε σχέση με άνθρωπο για να τον ταζουμε και τον ποτίζουμε, είτε άνδρα είτε γυναίκα, γιατί υπάρχουν και πολλέ γυναίκε που είναι πατιώνει σε σχέσιο. Που πουλάνε αγάπε και έρωτε προκειμένου να έχουν οικονομική χορηγία από τον άνδρα. Βέβαια, το φαινόμενο το οποίο είναι έτσι. μα κάνει έκπληξη τα τελευταία χρόνια είναι ότι υπάρχουν και άνδρε που λειτουργούν έτσι. Οι γυναίκε υπήρχαν έκτοτε. Λοιπόν, σε μια καινούργια γνωριμία είμαστε καχύποπτοι, είμαστε προβληματισμένοι, το ψάχνουμε καλά-καλά το ζήτημα, δεν αποδεχόμαστε τι εκκρεμότητε, τι οποίε από την αρχή μα ενόχλησαν και στην πορεία φάνηκε ότι είχαμε δίκιο μα ενόχλησαν. Όπω και εσένα αυτό ότι δεν είχε διαζύγιο και ότι ζούσε μαζί με τη γυναίκα του και ότι αυτή σε πήρε να σου πει πάρτον και τον βαρέθηκα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Προστατεύουμε τη ψυχή μα. Προστατεύουμε την ακαιρεότητά μας και εφόσον έχουμε τάση προς εξάρτηση... Κάνουμε ψυχοθεραπεία ώστε να ενδυναμωθούμε και να μην πέφτουμε σε συνεξάρτηση. Και επίση ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που από αυτή την επιστολή είναι η φίλη σου. Η φίλη σου που σου άνοιξε τα μάτια σου. Γιατί κάναμε κάποιε εκπομπέ πρόσφατα, στι οποίε μιλούσαμε για το αν λέμε τη γνώμη μα στου φίλου μα για τη σχέση του. Και είπαμε, άμα μα ρωτάνε οι φίλοι μα, λέμε τη γνώμη του. Τη γνώμη μας. Και φίλη σου καλά έκανε και σου είπε τη γνώμη της. Και γι' αυτό το λόγο την εκτιμά και εκ των υστέρων τη φίλη σου, γιατί σου είπε τη γνώμη τη με αμεροληψία. Και σου είπε τη γνώμη τη με σκοπό να σε βοηθήσει και όχι από κάποιο άλλο κίνητρο. Και προφανώ αφού τη τη ζήτησε. Λοιπόν, η συνεξάρτηση είναι μεγάλη παγίδα. Όλοι οι δυναμικοί άνθρωποι μπορούμε επίση να πάθουμε σε εξάρτηση, όχι μόνο οι άνθρωποι που παρουσιάζονται ω αδύναμε προσωπικότητε. Ε, οριοθέτηση αυταγάπη, όταν νιώθουμε ότι είμαστε επικίνδυνοι να κυλήσουμε στη συνεξάρτηση κάνουμε ψυχοθεραπεία, ψηλά η σημαία, ψηλά το λάβαρο, μπορούμε και μόνες μας να είμαστε καλά, μπορεί μια γυναίκα να λάμπει και μόνη της χωρίς να έχει κάποιον άνδρα να ταΐζει, να ποτίζει, να γιατροπορεύει και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και να ντύνει. Και ας προβληματιστούμε λίγο αν αυτός που φαίνεται πολύ καλός για να είναι αληθινός, μήπως όντως δεν είναι αληθινό. Την αγάπη μου.